Με δύο πρόσωπα εμφανίστηκε για ένα ακόμη φιλικό παιχνίδι ο Πας Γιάννενα που αντιμετώπισε χθες το απόγευμα στην Πρέβεζα τον τοπικό Πας. Το παιχνίδι βρήκε νικητή τον Πας Γιάννενα με σκορ 1-0, ωστόσο ο Γιώργος Χατζάρας έμεινε ικανοποιημένος μόνο από την εικόνα που παρουσίασε η ομάδα του στο πρώτο ημίχρονο. Ο προπονητής του ΠΑΣ ξεκίνησε τον αγώνα με τους Σιντιμπέ, Σαμαρά, Δρούγα, Μιχαήλ, Ζαπρόπουλο, Μπέια, Ντάντο, Μιχαλόπουλο, Καζναφέρη, Σολάκη και Σαϊτιώτη. Τον γκολ σημείωσε ο Σολάκης στο 26ο λεπτό μετά από βαθιά μπαλιά του Καζναφέρη και κεφαλιά του Σαϊτιώτη. Η γιαννιώτικη ομάδα ήταν ιδιαίτερα επιθετική καθ' όλη τη διάρκεια του πρώτου μέρους, δημιουργώντας πολλές ευκαιρίες και πετυχαίνοντας ένα ακόμη γκολ με το Σολάκη, το οποίο ακυρώθηκε ως offside. Στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΣ ξεκίνησε με επιθετικό δίδυμο του Ζουρούδη και Κοντογουλίδη, τον Σαρμιέντο στη θέση του Καζναφέρη και τον Κούσα αντί του Ζαπρόπουλου, ενώ στο 60 λεπτό αντικαταστάθηκαν και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές πλην του Σιντιμπέ. Οι Γεωργιάδης, Διαμαντίδης, Λάπας, Σανχούρχο, Κατερίνης και Άντης δεν κατάφεραν ωστόσο να βρουν ρυθμό και οι καλές στιγμές στο δεύτερο μέρος ήταν ελάχιστες.